Ήρθαμε στην Αλικαρνασό της Τουρκίας, στο Bodrum, για να φάμε και να βαθμολογήσουμε το καλύτερο του νεράδι της περιοχής. Και μαζί μου έχω δύο θηρία γευσιγνωσίας. Έχω τον Γιάννη και τον Άρη, που σήμερα θα τους βάλω κόντρα για το ποιος μπορεί να φάει περισσότερο ντούνερ. Αφού περιμέναμε μια ώρα και περάσαμε τρεις ελέγχους στο λιμάνι της Αλικαρνασού, ξεκινήσαμε την εξερεύνηση της πόλης. Το πρώτο πράγμα που κάναμε βέβαια ήταν να πιούμε ένα καφέ. Πού κάθεστε, κύριε? Τέρμα κάτω, ευχαριστώ. Εκεί. Παρακαλώ, λάθη, πάρτε θέση. Γιάννη, πού είναι αυτός ο καφές? Πού είναι, να πούμε? Ρε παιδί, τι θα γίνει τώρα δηλαδή? Θα πρέπει να αρχίσουμε να φωνάζουμε, να πιούμε ένα καφεδάκι? Σε παρακαλώ, έλα. Έλα, άφησε τον καφέ εδώ πέρα. Έχω ένα μέτριο για τον κύριο. Ωραίος. Νεράκι, απευθείας από το βουνό. Ανακυκλώσιμο είναι, φίλε, το πλαστικό. Το τι είναι? Δεν έχει βράσει ο καφές με τη ζάχαρη? Έχει βράσει, αλλά το πέρα, εγώ το ανακατέψει. Μαλακίες είσαι. Σωστός. Άντε και το καφεδάκι, έλα στην υγειά μας. Άντε στην υγειά μας. Έλα, πόσο πληρώσαμε για τους καφέδες? Πήραμε τρεις καφέδες για 105 λίρες, αυτό σημαίνει 3,5 φράγκα. Τι έστω 3,5 ευρώ. Εάν πληρώναμε με ευρώ, σίγουρα θα μας κλέβανε, σίγουρα θα παίρνανε περισσότερα λεφτά. Ενώ με τη Revolut πληρώνεις κατευθείαν με την κάρτα και μπορείς να έχεις το συνάλλαγμα ακριβώς όσο το δίνει το ίντερνετ. Δηλαδή την τιμή που πραγματικά αξίζει αυτό που αγοράζει. Τα λόγια μας είναι φτώχεια και ο Γιάννης έχει πεινάσει. Πάμε λοιπόν στον προορισμό μας. Πρέπει να βρούμε το καλύτερο κεμπαμπτζίδικο. Και από ό,τι μας βγάζει εδώ, 4,9 αστέρια, είναι στο διαόλου τη μάνα. Βάλε οδηγίες και φύγαμε. 5 λεπτά με τα πόδια. Ακριβώς. Τέλεια, πάμε. 2 hours later. Καλά, πάμε από εδώ. Πολύ καλά, όλο ευθεία. Γιατί βλέπω ότι είναι λίγο στενά εδώ πέρα, δεν ξέρω, αρχίζω φοβάμαι. Μου λες σίγουρα καλά πάμε? Γιατί βλέπω έχουμε μπει μέσα στα στενά τώρα και δεν ξέρω αν θα βγούμε σωστά. Έλα, τι έγινε, φτάσαμε? Βγάλουμε άκρη σήμερα. Αυτό είναι. Έλα, το βρήκαμε, εντάξει, πάμε. Το μόνο πράγμα που δεν πρέπει να εμπιστευτείς εδώ πέρα είναι το GPS στο Google Maps. Ειλικρινά μας έχει βγάλει σε 3 τοποθεσίες λάθος. Δεν υπάρχουν τα μαγαζιά αυτά, δεν ξέρω πού στο διάλογο βρίσκονται. Ελπίζω να βρούμε κάτι καλό να φάμε. Και εμείς, σαν κλασικοί τουρίστες, κάτσαμε στο πρώτο μαγαζί που βρήκαμε. Λοιπόν, εγώ λέω να πάρουμε τη λιχτά. I would like one and one, please. One chicken and one, please. Yes. It's 2 grams. For small size. Yes. This is a different price from this one. Yeah, is it 50 gram? Ah, this is 50 gram. Yeah. I want this one. 100 gram. No, I want two. I want two from this. Yes. 50 γραμμά είναι πάρα πολύ λίγο, ξέρεις. Εδώ το κόλπο είναι ότι στον κατάλογο που σου δίνουν, στον πρώτο κατάλογο, έχει μία τιμή με ένα ντούνερ το οποίο έχει μέσα 50 γραμμάρια κρέας, το οποίο δεν το γράφει και σου δίνει ξεχωριστή καρτούλα. Εκείνη δηλαδή το κόλπο που σου λέει ότι εάν θέλεις 100 γραμμάρια είναι διπλάσια τιμή. Αν θες 150 γραμμάρια πάμε τριπλάσια τιμή και πάει λέγοντας. Φτάνει δηλαδή μέχρι και από ό,τι είδα. 580 λίρες. Ναι, αυτό είναι 20 ευρώ. 20 ευρώ δηλαδή για μία πίτα. Σαν να πεινάς λίγο, ε. Οπ, να τα η πίτα του Άρη. Αυτό εδώ το μίνι για μένα, το μίνι για του Γιάννη, αυτά τέτοια θέλουμε 10. Λοιπόν, αυτό εδώ το μίνι είναι, αυτό είναι για τα παιδάκια, τα μικρά. Αυτό είναι το μοσχάρι, από ό,τι βλέπω, να το εδώ πέρα είναι. Δεν έχουμε τίποτα το ιδιαίτερο μέσα. Λίγο μαρουλάκι, δυο φέτες ντοματούλα και λίγο κρέας. Και ίσως κάποια σος, αν έχει. Δηλαδή αυτό εδώ 3,5 ευρώ δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλό. Ελπίζω να έχει καλή γεύση. Πιστεύω ότι παίζει πολύ μεγάλο σκάμ έτσι εδώ πέρα με το φαγητό. Και τέτοια πρέπει να φας 5. Με ρωτήσει δεν έχει ούτε σος μέσα. Πολύ φτωχό, φίλε. Πολύ φτωχό. Για τα λεφτά του δεν αξίζει με τίποτα. 6 στα 10. Χαριστικά 6 στα 10. Πολύ γρήγορα έφυγε τον πρώτο, πάμε στο δεύτερο. Εδώ έχουμε το ίδιο, αλλά σε κοτόπουλο. Δεν αλλάζει τίποτα, ίδια φιλοσοφία. Απλά έχει κοτόπουλο μέσα. Δεν έχει ζουμί καθόλου. Κατεβαίνει δύσκολα, δεν έχει σος μέσα, είναι σκέτο ψωμί. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς περίεργοι. Αυτή είναι περίεργη. Πολύ ξερά η λαφρή, δεν τρώγεται με τίποτα. Γιάννη, σου άρεσε? Επειδή το challenge δεν ήταν έτσι όπως έπρεπε, θα πάμε και σε αυτό το μαγαζί να πάρουμε ακόμη ένα στο χέρι. Smile. Μπρο, τι έγινε, πλήρωσες? Τι είναι αυτό, 5,95? 6 ευρώ δηλαδή. Αυτά τα δύο τα γομάρια παράγγειλα, 180, ό,τι ακριβώς λέει το μενού. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο τα ντουνεράκια που πήραμε από το δεύτερο μαγαζί. Δες το εδώ. Σαν κέφαλος είναι, σαν αυτό που είχα πιάσει στη λάμπη της προάλλες. Ειλικρινά σου μιλάω, γομάρι. Ίδια σχεδόν τιμή, νομίζω λίγο φθηνότερο ήταν αυτό. Ένα μαγαζί δεξιά, το άλλο μαγαζί αριστερά. Έχουμε ντοματούλα, έχουμε το μαρουλάκι.
κρεμμύδι, ίσως λίγη σος και το κρέας. Το οποίο εντάξει είναι τίμιο και τεράστιο, έτσι. Ολόκληρη φρατζόλα ψωμί. Λοιπόν, με το 1, με το 2, με το 3. Είναι λίγο στεγνό. Λίγο μαγιονέζα, λίγο γιαουρτάκι, έτσι να γλιστράει. Από πάρει ανάσο, Γιάννη, δεν σου. Δυστυχώς ο Άρης δεν μπορεί να συνεχίσει, δεν μπορεί να φάει μαζί μας. Τουλάχιστον θα πούμε ότι δεν φύγαμε πεινασμένοι. Πιπεριές τουρσί, δεν είναι αυτά. Τελικά υπάρχουν μαγαζάκια μικρά, τα οποία στο κέντρο δεν θα φας. Σε οποιοδήποτε κέντρο πηγαίνεις, δεν θα τρως στο κέντρο, θα πηγαίνεις λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, να βρίσκεις μαγαζιά τα οποία έχουν χαμηλότερα ενοίκια, δεν είναι μέσα στην πιάτσα και σίγουρα θα έχουν καλύτερη ποιότητα με χαμηλότερη τιμή. Τι, αυτό ήταν. Ο Τζόνι. Ίσα είμαστε, είναι ισοπαλία. Όχι, συνεχίζει ο Γιάννης. Όχι, δεν μπορώ να ακούσω ότι υπάρχει challenge εδώ πέρα ο Τζόνι. Έχει πάρει δύο δυνατές μπουκές. Αλογμάχου μου, παιδιά. Όχι, δεν καίει. Έτσι όπως είναι, πάπ. Πόσο με την κύριο. Νερό έτσι. Αυτή έκαψε λίγο. Έχει γλυκό μετά, ε. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω το πόσο σημαντική είναι η εγγραφή που θα κάνεις στο κανάλι μου. Like στο βίντεο και εννοείται να σχολιάσεις κάτω ό,τι θέλεις εσύ για τον αλγόριθμο. Γιάννη, τελείωσες. Το πάνω το δικό μου. Νομίζω η... Αυτό είναι ο Γιάννη. Η νίκη είναι καθαρή του Διονύση. Τελείωσες. Και νικητής είμαι εγώ. Πολύ τίμιο, εγώ το δίνω ένα 8 στα 10. Μόνο για το μέγεθος και για τη γέμιση και για την τιμή. Πάμε να φάμε και ένα γλυκάκι τώρα, έτσι. Εφόσον ήρθαμε στην Τουρκία, ένα σιροπιαστό, τι θα φάμε. Μάζεψε τα αυτά, έλα να φεύγουμε. Εγώ θα πάρω αυτό με την μπανάνα. Για να δούμε τι καλά έχουμε πάρει. Αυτό εδώ είναι σαν split bananas. Τι ακριβώς είναι αυτό. Έχουμε την μπανάνα, μια ολόκληρη μπανάνα μέσα και μια κρούστα έχει κάνει από πάνω με μπισκότο. Και κρέμα, φοβερή. Λοιπόν, ο Γιάννης έχει. Δοκιμάζω για να ξέρω τι γίνεται, να το βαθμολογήσω. Δεν θα το πάω κιόλας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε καραμέλα. Εδώ πάνω έχει. Τι είναι αυτά, Γιάννη, αυγά κοτάς, μαύρα. Μία άλλη στρώση εδώ πέρα με κρέμα. Και αυτό εδώ έξω, αυτό πρέπει να είναι καραμελωμένη καραμέλα. Πάτε πλάκα τώρα, έτσι. Ο Άρης πρέπει να έχει το καλύτερο, παιδιά. Καραμέλα από πάνω, βλέπουμε εδώ φιστίκια και αμύγδαλα. Είχε λίγη μπανάνα, αλλά εξαφανίστηκε. Πω, έχει και μέσα. Μπορώ να δοκιμάσω λίγο ή θα κάνεις τώρα έτσι την πάπια να πω. Έλα, έλα. Κριστί μου, τιμήσου το δικό σου. Τι. Χαλβά φαρσάλων. Μου φαίνεται εγώ πήρα την πιο μαλακία. Κοίτα, το γλυκό, δεν μπορείς να βάζεις βαθμολογία στο γλυκό. Είναι ανάλογα τη γεύση που έχει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει η μπανάνα και προσωπικά μου αρέσει αυτό το γλυκό γιατί δεν είναι πολύ γλυκό. Βέβαια, πιστεύω το δικό σου έχει ένα 9 στα 10. Το δικό μου ένα 7. Και Γιάννη, το δικό σου καλύτερο το δικό μου, πότε πάμε στο 8. Γονάει εδώ, στη γωνία πάνω. Όχι, επειδή δεν μπορείς να το φας όλο, γι' αυτό το λέω. Κατάλαβες. Θα σε διευκολύνω. Είναι η feeling που θα είναι ο ένας, το λες. Και πόσο πληρώσαμε? 275 λίρες, οι οποίες είναι 10 ευρώ. Αντί γύρω στα 3 ευρώ το καθένα. Οπότε ο νικητής του challenge είμαι εγώ, έτσι. Yeah. Γιατί συνεχίζω και τρώω το γλυκό που έφαγα και του Γιάννη. Ο Άρης δεν έφαγε πολύ, εντάξει, δεν πειράζει το παιδί, έχει πρόβλημα το στομάχι του. Ελπίζω να μην τα βγάλεις όλα μετά στο καράβι, να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστώ πολύ που είδες το βίντεο. Κάνε εγγραφή και like και τα λέμε στο επόμενο.